Το 2001 η Manchester United και πιο συγκεκριμένο ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον έλεγε το Who is Γιούρκας για τον Γιούρκα Σεϊταρίδη. Τώρα εμείς θα πούμε Who is Κώστας Μαυροπάνος και νομίζω ότι ο καταλληλότερος για να μας απαντήσει ποιος είναι ο Κώστας Μαυροπάνος, ποιο είναι αυτό το παιδί που στα 20 του θα ζήσει το μεγάλο όνειρο να είναι παίκτης της Arsenal, δεν είναι άλλος από τον κύριο Πετράκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννενα. Κύριε Πετράκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και σε εσάς. Ποιος είναι λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος? Γιατί δεν σας κρύβουμε ότι γνωρίζαμε, ξέρουμε ότι είναι ένας βασικότατος παίκτης φέτος για τον ΠΑΣ Γιάννενα, αλλά μπήκε στη ζωή μας εντελώς ξαφνικά και φεύγει από την ποδοσφαιρική μας ελληνική ζωή και πάει στην Arsenal, πάει στα μεγάλα σαλόνια. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος? Ο Μαυροπάνος καταρχήν πριν δύο χρόνια είχε έρθει στην προετοιμασία που είμαστε στο Καρτενής, τον είχε φέρει ο πρόεδρος. Έπαιζε στους αεραστέχνες του Απόλλωνα και από την πρώτη στιγμή η εκτίμηση μου ήταν ότι αυτό το παιδί έχει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα για εξέλιξη, είχε πάρα πολύ σπουδαίο έτσι πακέτο να πω, που θεωρούσα ότι ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα και άμα θα καταφέρουμε να τον πάρουμε. Δεν καταφέρουμε να τον πάρουμε τότε, ήρθε το επόμενο Δεκέμβριο. Ο Κωνσταντίνος έχει ένα πακέτο για μένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Καταρχήν είναι πολύ καλός χαρακτήρας, ένα παιδί πάρα πολύ σοβαρό, ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ, είναι πολύ συγκεντρωμένος και επιταρχημένος στην πληροφορία που θα λάβει, καλός δέχτης δηλαδή. Και το κυριότερο και το πιο σημαντικό, ότι εγώ καμιά φορά παρομοιάζω και τους παίκτες έτσι στην αξιολόγησή τους με τα κυβικά, ένα παιδί που έχει πάρα πολλά κυβικά, τα οποία εμείς αυτά κυβικά μέσα από την καθημερινότητα προσπαθήσαμε, ας πούμε, έτσι, να φέρουν σε μια καλή κατάσταση, έτσι μέσα από την καθημερινότητα, την καθοδήγηση, τη δουλειά, να αξιοποιήσει και να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Νομίζω ότι η πράξη έδειξε ότι καλά τον πήραμε και η συνέχεια είναι αυτή που ξέρετε και ξέρουμε. Ξέρετε, ψάχνοντας λίγο έτσι στο παρελθόν του Κωνσταντίνου, που δεν είναι δα και μεγάλο, μιλάμε για ένα παιδί 20 ετών μόλις, τι βλέπει ένας προπονητής, βοηθήστε μας από τεχνικής απόψεως, τι βλέπει ένας προπονητής σε ένα παιδί κάτω των 20 και τον παίρνει από τη δεύτερη ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης, του δίνει λίγα παιχνίδια με την ομάδα K20 του ΠΑΣ Γιάννενα και μέσα σε έναν χρόνο τον κάνει βασικό? Έγινε λόγω ανάγκης, έγινε λόγω ελλείψεων ή έγινε λόγω επειδή το παιδί όντως το αξίζει να βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα ομάδα Super League? Κοιτάξτε, να σας πω έτσι μια γενική, ας το πούμε έτσι, εκτίμηση. Γιατί εκτός των Μαυροπάνων πιστεύω ότι έχουν φύγει και άλλα παιδιά από τα Γιάννα και έχουν πάει, όπως ο Κούτης, ο Κοροβές, ο Χαρίς που ήταν στον ΠΑΟΚ κτλ. Είναι αρκετοί και είναι ακόμη και άλλοι. Το πιο σημαντικό είναι να γίνει καλή εκτίμηση για τις προδιαγραφές που έχει το παιδί. Αυτό αφορά την επιλογή, το ποιος βρήκε το παιδί και το πώς κάποια στιγμή που ποτάρει και πώς είναι η αξιολόγηση. Το πιο σημαντικό λοιπόν να διακρίνει ένας από εμείς οι προπονητές ποιες είναι οι προδιαγραφές που έχει το παιδί. Αυτό είναι το πρώτο, το πακέτο που έχει το παιδί. Αν δεν υπάρχει αυτό, η δικιά μας η δουλειά δεν έχει κανένα νόημα από εκεί κάτω. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το περιβάλλον που διαμορφώνεται, οι συνθήκες, και θα πω έτσι αναλυτικά και πάνω σε αυτό κάτι, που δημιουργούνται και ευνοούν την σωστή έτσι καθημερινότητα του παιδιού. Ταυτόχρονα η καθοδήγηση και η δουλειά που γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, και από άποψη φυσικής κατάστασης, και από άποψη τακτικής, και από άποψη ψυχολογίας, και από άποψη συμπεριφοράς, το πώς ένα παιδί δηλαδή θα αναπτυχθεί και θα βελτιωθεί μέσα από την καθημερινότητα, το καλό περιβάλλον, που στη δικιά μας ομάδα είναι top επίπεδου. Σε αυτό είμαστε υπερήφανοι, γι' αυτό και πολλά παιδιά βρίσκουν έτσι δρόμο μέσα από το καλό περιβάλλον που υπάρχει στην ομάδα, που βρήκα και εγώ προσπαθώ να καλλιεργώ, να διατηρώ και να καλλιεργώ. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό είναι για το πώς, που αυτό πιστεύω ότι είναι πρόβλημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με βάση το καθεστώς που υπάρχει, που όλοι κλεινόμαστε από το αποτέλεσμα, κατά πόσο στα παιδιά αυτά και στην προκειμένη περίπτωση στον Κωνσταντίνο θα δοθεί ευκαιρία. Όταν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός των πραγμάτων, μετά προκύπτει και το αποτέλεσμα. Στην προκειμένη περίπτωση με τον Κωνσταντίνο, αλλά και με άλλα παιδιά όπως ήταν και ο Κούτρης, εμένα η δικιά μου δουλειά και του επιτελείου και γενικά έτσι η δομή της ομάδας είναι
να φτάσουμε τον ποδοσφαιριστή σε ένα τέτοιο σημείο και παρονομαστεί, εφόσον τον πιστεύουμε, ούτως ώστε να του δώσουμε την ευκαιρία, να είμαστε σίγουροι ότι αυτή την ευκαιρία την αξίζει και ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην ευκαιρία. Τόσο απλά. Όπως σας, αν μπορώ να πω ότι σας ξέρω και έχω καταλάβει από δηλώσεις σας, συνεντεύξεις τύπου, αλλά και γενικότερα την ποδοσφαιρική λογική που βγάζετε κάθε φορά που βγαίνετε στα μέσα, νομίζω ότι σημαντικό ρόλο για έναν καλό παίκτη και ειδικά για έναν καλό παίκτη για τον κύριο Πετράκη είναι και ο χαρακτήρας. Έχει ο Κωνσταντίνος τον χαρακτήρα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό τον αέρα, σε όλο αυτό τον τόρο που σηκώθηκε γύρω από το όνομά του? Γιατί είναι ένα παιδί 20 χρονών. Εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Φεύγοντας από τα Γιάννα, καταρχήν παρέλειψα να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για την ομάδα και άμα σε πιστεύω ότι είναι, πώς να πω έτσι, πολύ σπουδαία αναβάθμιση να φεύγει κάποιο παιδί από τα Γιάννα να πηγαίνει στην Arsenal. Αλλά ο τόρος αυτός που γίνεται για τον Κωνσταντίνο σίγουρα δεν είναι εύκολο διαχειρισμός. Αλλά στην αρχή που σας μίλησα, σας ανάφερα ότι είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί, πολύ μετρημένο, πολύ συγκεντρωμένο στη δουλειά, πολύ υπάκουο και πολύ πειθαρχημένο. Αυτά για μένα είναι καλές. Καλή βάση. Είναι μια καλή βάση για να μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Νομίζω και πως αυτή την κατεύθυνση για τα βήματα, τη σοβαρότητα, το τρόπο που κερδίζει καλοπάθεια, πιστεύω ότι έχει πάρει πράγματα μέσα από την καθημερινότητα και την καθοδήγηση που του έχουμε κάνει και νομίζω ότι έχει τις προϋποθέσεις να υποστηρίξει με τη δυσκολία που συνεπάγεται αυτό το τεράστιο άλμα, έτσι, αυτή την προοπτική που ανοίγεται μπροστά του. Κύριε Πετράκη, πώς δικαιολογείτε το γεγονός ότι, αν δούμε λίγο το παρελθόν, από τις πιο εμπορικές μεταγραφές, έχουμε τώρα τον Κώστα τον Μαυροπάνο στην Arsenal, έχουμε τον Σοκράτη στην Dortmund και τον Κώστα τον Μανολά στην Ρώμα. Βλέπουμε να είναι μόνο κεντρική αμυντική. Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό? Νομίζω ότι είναι συγκυρία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και μια κατάσταση, ένα περιβάλλον που οδηγεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, εμείς στην Ελλάδα έχουμε επιθετικούς, στην Εθνική έχουμε τον Μήτρογλου και ο δεύτερος είναι ο Βέλιος, που στην ομάδα που είναι στη Β' Αγγλία δεν παίζει. Mm-hmm. Και έχουμε τόπο επίπεδο στόπερ σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Αυτό νομίζω από μόνο του λέει που είναι στραμμένη η προσοχή μας και που εστιάζουμε έτσι σαν χώρα στην καθημερινότητα. Δεν υπάρχει για μένα έτσι, πώς να πω, η φιλοσοφία που στο ελληνικό ποδόσφαιρο που θα δικαιολογεί και θα ευνοεί την ανάπτυξη παιχτών που θα έχουν επιθετικές στάσεις. Και δεν είναι τυχαίο νομίζω αυτό, γιατί όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, δίνουμε εύκολα ευκαιρίες, πρώτα πρέπει να κάνουμε καλή άμυνα και μετά, γιατί αυτό ίσως να μας πάει στο καλό αποτέλεσμα, το οποίο αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει μέσα από τη δομή και της Ομοσπονδίας και της Εθνικής, δηλαδή μέσα από το ενιαίο σχέδιο που για μένα πρέπει να προκύψει, που θα αφορά αυτή την κατεύθυνση. Ένα καλό παράδειγμα είναι το Βέλγιο, που την προηγούμενη δεκαετία δεν υπήρχε πουθενά σε καμία οργάνωση. Και μέσα από μια μεθοδική προσπάθεια που έγινε, βγάλανε παίκτες στο επίπεδο. Εμείς πιστεύω ότι έχουμε τεράστιο ταλέντο σαν Ελλάδα, σαν παίκτες. Απλώς δεν υπάρχει εκπαίδευση για τους λόγους που σας είπα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Και συνήθως ένα καλό κυνηγό το κάνουμε χάφι ή μετά το κάνουμε στόπερ. Ακριβώς. Δεν σας διακόπτω γιατί σας ακούω, σας προσέχω και μαθαίνω, γι' αυτό μιλάτε πολλή ώρα μόνο σας. Το είπατε και νωρίτερα, αλλά θα επιμείνω λίγο ακόμα και θα σας ξαναρωτήσω. Τι σημαίνει για τον Μπας Γιάννενα, αλλά και για εσάς προσωπικά ως προπονητή του, αυτή η πώληση? Δεν είναι ότι είναι μόνο τα χρήματα, φαντάζομαι. Δεν είναι ότι δώσαμε έναν παίκτη με ένα εκατομμύριο στον ΠΑΟΚ, τον Κοροβέση ή τον Χάρισι. Βγάλαμε έναν παίκτη ως Μπας Γιάννενα από τα σπλάχνα μας και τον δώσαμε στην Arsenal. Τι σημαίνει αυτό για την οικογένεια του Μπας Γιάννενα, αλλά και για εσάς προσωπικά? Θεωρώ ότι για όλους μας είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και αξίζει πραγματικά, γιατί όλοι, για μένα τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή, όλα χτίζονται. Νομίζω ότι ο ΠΑΣ και σαν φιλοσοφία και σαν κουλτούρα έχει, που αυτό ταιριάζει απόλυτα και σε αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου σαν προπονητής, σαν άνθρωπος,
το πώς μέσα από την καθημερινότητα θα υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης των παιχτών και γενικά των παιχτών και ειδικά των νέων. Οπότε δημιουργείται ένα περιβάλλον που είναι πολύ ευνοϊκό. Έχουμε πάρα πολύ καλά ποτήρια, το ξαναλέω. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι παλιοί παίκτες που έχουμε στο ΜΑΑ μέσα από το κλίμα που διαμορφώνεται και ένα νέο παιδί που έρχεται αισθάνεται ασφάλεια στην καθημερινότητα. Πιστεύω η καθοδήγηση και η δουλειά που γίνεται σε καθημερινή βάση από το επιτελείο. Και επειδή εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος όταν πιστεύω κάτι δεν φοβάμαι να το υπηρετήσω γιατί στηρίζεται σε επιχειρήματα. Έτσι, είμαι έτοιμος να δώσω ευκαιρία και το κάνω όποτε πιστεύω ότι είναι έτοιμο το παιδί για να πάει αυτό που δικαιάται. Δεν χάρισαμε κάτι στον Κωνσταντίνο, θα κέρδισε μέσα από την καθημερινότητα και την αξία του. Να φύγουμε λίγο από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος σίγουρα και μακάρι να μας απασχολήσει και στο μέλλον. Να έρθουμε λίγο στον Παζιάννενα. Έκλεισε ο πρώτος γύρος. Τι γεύση σας άφησε, φυσικά μόνο για την ομάδα σας, μετά θα μιλήσουμε αργότερα και για το πρωτάθλημα. Τι γεύση σας αφήνει ο πρώτος γύρος? Είχαμε μια καλή παρουσία, θεωρώ, σε κάποια παιχνίδια πολύ καλή, η οποία δεν ανταποκρίθηκε δεν συνδυάχει με την ανάλογη βαθμολογική συντομιδή. Είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Αυτό μπορούμε να τα αλλάξουμε μόνο μέσα από τη δουλειά, την πίστη, την αφοσίωση και το πώς θα γινόμαστε καλύτεροι. Πιστεύω ότι έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερους βαθμούς από ό,τι έχουμε με βάση την εικόνα, τη στατιστική και αυτά που δείξαμε στο γήπεδο. Αλλά όλα είναι μες στη ζωή. Προχωράμε και πιστεύω ότι αυτά θα μας επιστραφούν. Στο τέλος του χρόνου πιστεύω πάντα υπάρχει δικαιοσύνη. Οπότε πιστεύω ότι μέσα από τη δουλειά όλα αυτά που δεν κερδίσαμε θα τα πάρουμε πίσω. Κύριε Πετράκη, το φετινό πρωτάθλημα αρέσει σε πολύ κόσμο. Είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Εσάς ως προπονητή του Παζιάννενα αλλά και ως ποδοσφαιρόφιλο, σας αρέσει και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι βλέπουμε ότι τέσσερις ομάδες στο τέλος του πρώτου γύρου διεκδικούν το πρωτάθλημα στα ίσια? Αυτό για μένα είναι υγεία. Είναι υγεία γιατί υπάρχει ανταγωνισμός που ο ανταγωνισμός προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και αφήρω από πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα υπάρξουν και στο δεύτερο γύρο παιχνίδια που θα έρθουν συγγνώμη αποτελέσματα τα οποία θα είναι απρόσμενα. Κατά τη γνώμη μου οφείλεται στο γεγονός ότι η ψαλίδα έχει μικρύνει, ότι και οι ομάδες πλέον οι μικρές είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένες, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι για μένα και δεν θα υπάρξει. Και αυτό δίνει και το ιδιαίτερο χρώμα έτσι που έχει το φετινό πρωτάθλημα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας, σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν μεγάλο άνθρωπο του ποδοσφαίρου, έναν άνθρωπο που έχει συνδυάσει το όνομά του με πολλές ομάδες, κυρίως βέβαια με τον Όφη. Θέλω δύο λόγια για τον Ευγένιο Γκέραρτ ως προπονητής Γιάννης Πετράκης, ως κριτικός Γιάννης Πετράκης και ως ποδοσφαιράνθρωπος Γιάννης Πετράκης. Είναι τρεις διαφορετικές ιδιότητες, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τον Ευγένιο Γκέραρτ. Εγώ δεν είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον κύριο Γκέραρτ, καλή του ώρα εκεί που είναι. Έρχεται την περίοδο που εγώ έφυγα σαν προσφεστής από την ομάδα και μετά επέστρεψα στον Όφη σαν προπονητής την περίοδο που εκείνος έφυγε. Όμως ζούσαμε στον ίδιο τόπο. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που είχε όραμα. Ένας άνθρωπος που πιστεύω δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Έκανε πράγματα που ήταν πρωτόγνωρα για την περίοδο που δούλευε στην Ελλάδα, ό,τι αφορά το προπονητικό κέντρο, ό,τι αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τον τρόπο προσέγγισης, ήταν πολύ αγαπητός στην Κρήτη. Και σαν προπονητής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ μεθοδικός, αγαπούσε υπερβολικά αυτό που έκανε, πολύ προσιτός αλλά ταυτόχρονα και με μέτρο μέχρι που μπορείς να πλησιάσεις. Και εγώ μέσα από την παρατήρησή μου, γιατί παρατηρώ όλους αυτούς που έχουν επιτυχία, είχα κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Arena FM στους 89 και 4.